Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα σε όλους. 6 Απριλίου, ημέρα Δευτέρα σήμερα και εμείς θα είμαστε με τα αυτοδιοικητικά κοντά σας μέχρι και τις 7.30 όπως κάθε μέρα. Τρεις άντρες έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τον κορονοϊό μέχρι στιγμής. Θα δούμε αναλυτικά όλα τα στοιχεία και όλους τους αριθμούς από την πανδημία όπως θα έχουμε την τακτική ενημέρωση με τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας στη συνέχεια, τον κύριο Τσιότρα και όλες τις εξελίξεις. Φροντίζοντας όμως θα μας απασχολήσουν τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν πολλές περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας και όπως είχε προειδοποιήσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κυρίως στην Χαλκιδική. Μεγάλο όγκο νερού δέχτηκε η περιοχή της Ιθονίας για άλλη μια φορά, με αποτέλεσμα το βράδυ του Σαββάτου να είναι σχεδόν εφιαλτικό για ολόκληρη τη Χερσόνησο της Ιθονίας, αλλά και πολλές άλλες περιοχές της Χαλκιδικής. Πάμε να καλησπερίσουμε αμέσως την τηλεφωνική μας γραμμή τον Δήμαρχο Ιθονίας, τον κύριο Κυπαρίση Ντέμπλα, για να δούμε αναλυτικά τι συμβαίνει σήμερα, 2-24 ώρα περίπου μετά από την καταστροφική πλημμύρα. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Σμηνία. Κύριε Δήμαρχε, δεν είναι μία, δεν είναι δύο, είναι τρεις οι φορές μέσα σε λίγους μήνες που η Ιθονία πλήττεται και θα λέγαμε ότι η κατάσταση πλέον έχει φτάσει στο απροχώρητο, χωρίς φυσικά να φταίει κάποιος συγκεκριμένα, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά και η αδυναμία εκτέλεσης αντιπλημμυρικών έργων στον βαθμό που θα έπρεπε κανονικά. Ποια είναι η εικόνα σήμερα? Καταρχάς να πω ότι τα ακραία καιρικά φαινόμενα ήρθαν και θα μείνουν. Δεν πρόκειται να φύγουν και έτσι πρέπει να συνηθίσουμε ότι θα ζούμε με αυτά. Άρα πρέπει να υπάρχει ετοιμότητα και πρέπει να υπάρχει και ετοιμασία όσο αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής μας. Σήμερα θα έλεγα είναι μια διαφορετική ημέρα, ξέρετε πολύ καλά. Είναι διαφορετική εικόνα το βράδυ, ιδιαίτερα τη νύχτα, όπου κατά κύριο λόγο σημειώνονται αυτά τα περιστατικά, τα γεγονότα, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Και σήμερα είναι βεβαιότατα μια άλλη ημέρα. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι, όπως είπατε και εσείς, για μια άλλη ακόμη φορά, είναι η τέταρτη φορά από τις 11 Ιουλίου, όπου είχαμε τα ακραία καιρικά φαινόμενα με τον τυφώνα, μέχρι και σήμερα που ο Δήμος Ιθονίας πλήττεται από έντονα καιρικά φαινόμενα και βέβαια υφίσταται και τις ζημίες και τα υπακόλουθα όλων αυτών των φαινομένων. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι πραγματικά, όπως είπατε, η Μετεωρολογική Υπηρεσία πρόβλεψε ότι στην Χαλκιδική και ιδιαίτερα στις νοτιότερες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας θα έχουμε έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Ως εκ τούτου ήμασταν προετοιμασμένοι, θα έλεγα είχαμε σχέδιο, προγραμματισμό και είχαμε και ετοιμότητα. Ετοιμότητα με όλους όσους εμπλέκονται στην πολιτική προστασία και με μηχανήματα τα οποία είχαν βάλει σε επιλεγμένες θέσεις. Ως εκ τούτου όλοι ήμασταν στις θέσεις μας και δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας, ούτως ώστε σε πρώτο λόγο να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές, να απεκλωβίσουμε ανθρώπους όπου εκεί υπήρχε κίνδυνος και βεβαιότητα να δουλέψουμε για να έχουμε όσο το δυνατόν τις λιγότερες απώλειες όσο αφορά περιουσιακά στοιχεία των δημοτών μας και λιγότερες ζημίες στα έργα υποδομής. Ποιες περιοχές είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Ντέμπλα? Γνωρίζουμε ότι η Τωρόν είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε αυτό το θέμα με τις νεροποντές, με τις πλημμύρες και έχει και τροτά σημεία, θα λέγαμε, πολλά. Ναι, σωστά τα λέτε. Η Νότια Ιθονία, η περιοχή της Οικιάς, της Τωρόνης έχουν ιδιαίτερα προβλήματα και πολύ συχνά κατά καιρούς εμφανίζουν πλημμυρικά φαινόμενα. Βεβαιότατα όλη η Χερσόνησος της Ιθονίας, μην ξεχνάτε ότι, αν θυμάμαι καλά, εδώ και 5-6 χρόνια βρίσκεται διαρκώς σε εκτακτή ανάγκη. Δεν θα ξεχάσουμε τις πλημμύρες και τις τεράστιες ζημίες του 2017 στην Τωρόνη. Ακόμα οι μνήμες είναι νοπές, τα γεγονότα είναι νοπά. Το 2018 όσο αφορά την έδρα του Δήμου, την Νικήτη και βεβαιότητα τα συχνά φαινόμενα που εμφανίζονται και στην περιοχή της Οικιάς. Και εδώ θα ήθελα να πω ότι από την πλευρά της περιφέρειας, όπου υπάρχει μια πάρα πολύ καλή συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της περιφέρειας, έχει προβλεφτεί και έχει δημοπρατηθεί το έργο που αφορά την κατασκευή δύο μεγάλων γεφυρών στον οικισμό της Οικιάς, καθώς και έργα υποδομής που αφορούν το δίκτυο που οδηγεί από τη διασταύρωση μέχρι, δηλαδή παρεμβάσει σε αντιπλημμυρικά έργα μικρής βεβαιότητα εμβέλειας, αλλά τα οποία πιστεύω ότι θα δώσουν λύσεις στο κύκλωμα που ανεβαίνει προς τη Οικιά. Γιατί σημειώστε για 8 ώρες περίπου πρόσβαση προς τη Οικιά ή έξω από Οικιά προς τα έξω δεν υπήρχε, διότι
οι δύο δρόμοι που οδηγούν προς τον οικισμό της Σικιάς είχαν αποκλειστεί. Καταλαβαίνετε τι κίνδυνα εγκυμονεί τούτο. Επίσης η περιφέρεια είναι έτοιμη να δημοπρατήσει για το πόρτο κουφό έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και θωράκισης του οικισμού, καθώς από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή μελετάται και η επικινδυνότητα του οικισμού της Τωρόνης. Ένας πραγματικά οικισμός, ένα ρέμα εκεί, το ρέμα της Ραγάζας, που κατά καιρούς έχει δώσει μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα, έχει προκαλέσει ζημιές και πολύ φοβάμαι ότι θα κινδυνεύσουμε, αν είναι τουριστική περίοδος, να θρηνήσουμε και ανθρώπους. Θα έλεγα ότι η περιφέρεια κινείται προς την κατεύθυνση το να θωρακίσει την περιοχή και βεβαιότητα ζητάμε και από το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπομεδή, στους οποίους έχουμε υποβάλει από τον Αύγουστο ένα τεχνικό δελτίο ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μας έδινε τη δυνατότητα για παρεμβάσεις, μικρές παρεμβάσεις εντός των οικισμών και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα θα είχαμε λύσει σημαντικά προβλήματα, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα και να μην έχουμε αυτά τα μεγάλα τα φαινόμενα ή τουλάχιστον να μεγιστοποιήσουμε τις ζημίες αυτές εντός των οικισμών μας. Κύριε Ντέμπλα, να ρωτήσω λίγο το εξής. Υπάρχουν και κάποιες αυθαίρετες κατασκευές σε περιοχές πάνω σε ρέματα. Το γνωστό πρόβλημα που μαστίζει ολόκληρη τη Χαλκιδική, όχι μόνο το Δήμο σας. Σε αυτό το κομμάτι τώρα τι πρέπει να γίνει? Πρέπει να προσαρμοστεί η πολιτεία σε αυτά τα δεδομένα και να κάνει έργα με βάση αυτή την εικόνα που έχουν κάποιοι οικισμοί? Κοιτάξτε, το είδα το πρόβλημα αυτό στη Βουρβουρού, όπου πραγματικά έχουν κλείσει ρέματα, υπάρχουν τα προβλήματα αυτά πριν από 30-40 χρόνια συζητώντας με τους ανθρώπους που είναι στη Βουρβουρού. Άρα μαγικές λύσεις σήμερα δεν μπορούν να υπάρχουν, πρέπει να προσαρμοστούν κατά την άποψή μου εκεί που, που υπάρχει δυνατότητα, σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, και να πάμε στην κατεύθυνση αυτή που είπα προηγουμένως, ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε άλλες παρεμβάσεις, μικρές αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις που τουλάχιστον θα βελτιώσουν και θα δώσουν βεβαιότητα οριστική λύση. Επίσης στην Τωρόνιο, όπου και εκεί το ρέμα είναι μικρό και πραγματικά έχουν δομήσει κάποιοι πλησίων του ρέματος, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, πιστεύω νομίμως κτλ. Γιατί τα ρέματα όταν δεν είναι οριοθετημένα και αν δεν υπάρχουν αποστάσεις, ίσως δεν ξέρω, υπάρχουν κάποιες οικοδομές. Αυτές το ρέμα είναι αυτά τα μέτρα. Αλλά οι ποσότητες του νερού είναι τεράστιες. Δεν χωράει να περάσει από το συγκεκριμένο εύρος του ρέματος. Τι μπορεί να γίνει? Ή πρέπει να γκρεμίσουμε τα σπίτια, ή πρέπει να φτιάσουμε πιο ψηλά από εκεί που ξεκινάνε τα ρέματα και ιδιαίτερα στην Τωρόνη και στην Βουρβουρού που παρουσιάζουν αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι και πολύ μακριά. Να φτιάξουμε μικρά πραγματάκια ανάσχεση. Δηλαδή όπου θα κρατούν τις μεγάλες ποσότητες του νερού και θα δίνουν τη χωρητικότητα που χωράνε αυτά τα ρέματα. Νομίζω αυτό είναι πιο εύκολο από όταν να προχωρήσει και η αρχή σε κατεδαφίσεις. Από το να γκρεμίσει τα κτίρια, όπως λέτε. Θεωρείται εύκολο να κατεδαφιστούν, παραδείγματος χάρη, ξενοδοχεία, αν υπάρχουν πλησίων των ρεμάτων. Εγώ δεν λέω πάνω στα ρέματα κτλ. Και βεβαιότητα πρέπει να ξεπεράσει και τις νομιστικές δυσχέρειες που μπορεί να υπάρχουν σε αυτά κτλ. Αυτό εννοώ, κύριε Ντέμπλα. Πρέπει να δούμε την ευρύτερη εικόνα δηλαδή και να γίνουν έργα βάσει των σημερινών δεδομένων. Κοιτάξτε, όταν γίνεται οριοθέτηση ενός ρέματος, πρωταρχικά οι μελέτες καταδεικνύουν την χωρητικότητα και τη στάθμη της πλημμύρας που μπορεί να έχει κάποτε μετά από 20-30 χρόνια. Νομίζω ότι όλα αυτά στον καιρό που έπρεπε δεν τα έχουμε δει στο βαθμό που έπρεπε, με φυσικό επακόλουθο σήμερα να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Βέβαια υπάρχουν και προβλήματα τα οποία, όπως είναι η Σικιά, στη Σικιά δεν χωρούν οι συγκεκριμένες γέφυρες. Οι γέφυρες είναι πριν από 30 χρόνια περίπου που έχουν κατασκευαστεί και βεβαιότητα σήμερα δεν παίρνουν τον όγκο του νερού. Με φυσικό αποτέλεσμα προχθές το νερό, οι ποσότητες αυτού του νερού να υπερκαλύπτουν τις γέφυρες, να φεύγουν πάνω από τις γέφυρες και να κινούνται ανεξέλεκτα προς τα σπίτια και να προξενούν μερικά φαινόμενα. Άρα έχουμε δηλαδή, ναι, όντως κάποιοι όπως το χτίσαν πλησίων των ρεμάτων και βεβαιότητα αυτοί που χτίσαν πλησίων των ρεμάτων, η φύση τους τιμωρεί. Το ανθρώπινος παράγοντας τιμωρείται από την παρέμβαση που έκανε και έκτισε δίπλα στα ρέματα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχουν κάποια σημεία που είναι κλειστά, κύριε Ντέμπλα. Δεν σας ακούσα, συγγνώμη. Υπάρχουν κάποια σημεία που δεν υπάρχει πρόσβαση, είναι κλειστά κάποια σημεία του δρόμου τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Κοιτάξτε, το παραλιακό τμήμα της Τωρόνη, όσο αφορά το επαρχιακό κύκλο μαξιτονίας, από την πρώτη στιγμή, συνεργεία της περιφέρειας, βγήκαν έξω, καθαρίσαν, δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, χρειάζεται προσοχή, διότι τα εδάφη είναι σαφρά πλέον, επειδή δέχτηκαν πάρα πολύ νερό. Άρα, δηλαδή, ανά πάση στιγμή μπορεί να έχουμε κατακρεμίσεις βράχων. Άρα, χρειάζεται προσοχή. Βέβαια, λόγω των μέτρων πρόληψης με τον κορονοϊό,
θα έλεγα δεν υπάρχει και μεγάλη, και δεν υπάρχει καθόλου μηδαμινή κίνηση, μάλλον υπάρχει στο επαρχιακό δίκτυο. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το δημοτικό δίκτυο, είναι κομμένο στη Σικιά, στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Αλάτι που λέμε εμείς, στο παραλιακό μέτωπο, δεν περνάει. Έχει, ο δρόμος έχει υποστεί μεγάλη ζημιά και δεν είναι εύκολο, τουλάχιστον θα αργήσει να αποκατασταθεί η ζημιά αυτή. Επίσης στην Τωρόνη, στο παλιό επαρχιακό δίκτυο, το παραλιακό, στο ύψος του Λαΐνη, και εκεί δεν περνάει, έχει καταστραφεί ο δρόμος. Και βέβαια ένα τμήμα της Τωρόνης δεν έχουμε υδροδοτήσει ακόμα. Είναι ένα μικρό τμήμα της Τωρόνης, όπου δεν έχουμε νερό. Δεν έχει υδροδοτηθεί γιατί έχει σπάσει ο κεντρικός αγωγός και περιμένουμε να κατέβει στάθμη των υδάτων για να το αποκαταστήσουμε. Είναι ένα πολύ μικρό τμήμα της Τωρόνης. Όμως το περισσότερο και ο οικισμός του Κουφού και της Τωρόνης, το 90% όμως υδροδοτούνται κανονικά. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν η εικόνα σήμερα. Θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και τα νεότερα όσον αφορά πλέον την ανταπόκριση των φορέων και των Υπουργείων στο δικό σας κάλεσμα, κύριε Ντέμπλα. Να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Να σημειώσω κλείνοντας ότι πλέον η μεγάλη εμπειρία που έχουμε αποκτήσει στην αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων, θα έλεγα, συνέβαλε στα μέγιστα μαζί βέβαια με όλους τους εμπλεκομένους φορείς που εμπλέκονται σε θέματα πρόληψης κινδύνων σε έκτακτα περιστατικά. Θα έλεγα ότι ήταν καταλήτης ούτως ώστε να έχουμε τις ελαφρότερες ζημιές που θα μπορούσαμε να έχουμε, και ευχαριστώ όλους αυτούς που εμπλέχτηκαν με την όλη διαδικασία της πρόληψης στα καιρικά φαινόμενα που έπληξε την περιοχή του Δήμου Συγχθονίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε, για την επικοινωνία. Καλή σας συνέχεια. Καλό απόγευμα. Θα μείνουμε στο θέμα, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι και ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Ιωάννης Γιώργος. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σε όλους. Κύριε Αντιπεριφερειάρχη, πέρα από τη Συθονία, και εσείς τα ζήσατε από τα ξημερώματα του Σαββάτου επιποδός, όλοι οι αρμόδιοι ήσασταν. Πέρα από τη Συθονία, είχαμε ζημιές και αλλού, και στην Κασάνδρα έχουμε κλειστό δρόμο. Το Άγιον Όρος δέχτηκε μεγάλο όγκο νερού. Υπάρχουν προβλήματα μέσα στην Αθωνική Πολιτεία και σε κάποιες περιοχές, και στην Όλυνθο και στην περιοχή της Καλαμαριάς κάποια σημεία. Σωστά. Έτσι είναι ακριβώς όπως το λέτε. Δεν είναι μονάχα η Συθονία, είναι βέβαια σε πολύ μικρότερο βαθμό τα υπόλοιπα που αναφέρατε, αν εξαιρέσω την Αθωνική Πολιτεία, όπου εκεί οι ζημίες είναι πολύ μεγάλες. Η Αθωνική Πολιτεία είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που θα πρέπει να ειδωθεί και με άλλο μάτι από την Πολιτεία. Γιατί γνωρίζετε ότι δεν μπορούμε επί της ουσίας να παρέμβουμε εμείς εκεί, η οποιαδήποτε δράση δική μας είναι πολύ περιορισμένη. Άρα θα πρέπει να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης μετά από αίτημα της πολιτικής διοίκησης του Αγίου Όρους. Αυτό έχουμε προτείνει κιόλας. Και από εκεί και μετά η πολιτεία να δει πώς μπορεί να συνδράμει τους αγιορείτες πατέρες, γιατί περνάνε δύσκολα στην κυριολεξία και εν πολλής έποψη να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των μοναστηριών. Άρα είναι ένα θέμα που πρέπει να το δείξει χωριστά η πολιτεία. Όσον αφορά τα δικά μας τώρα, τα εκτός. Για τη Συθονία, είπε ο Δήμαρχος Συθονίας τι ακριβώς συνέβη. Έτσι είναι, υπήρξε μια πολύ πολύ εκτεταμένη παρέμβαση και από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας και από την πλευρά του Δήμου βέβαια. Και το αποτέλεσμα είναι ότι 24 ώρες μετά, ευτυχώς θα πω εγώ, δεν έχουμε σημαντικά γεγονότα για να πάμε σε μια αποκατάσταση τέτοια που αποκλείει την κοινωνική ζωή του τόπου. Mm-hmm. Βρίσκεται σε κανονική λειτουργία ολόκληρος ο Δήμος. Βεβαίως δεν θα πάψουν να υπάρχουν προβλήματα, τα οποία με την πάροδο του χρόνου, γι' αυτό ζητάμε και την κήρυξη, μάλλον θα ζητήσουμε αύριο την κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης του Δήμου Συθονίας και της Δημοτικής Ενότητας Παλίνης από το Δήμο Κασάνδρας, ναι, έτσι ώστε να μπορούμε να αποκαταστήσουμε τα προβλήματα των υποδομών. Μιλάω για την Περιφερειακή Ενότητα. Για τους Δήμους βέβαια θα δουν τα δικά τους οι Δήμαρχοι, γιατί έχουν προβλήματα στην ίδρυψη, στην αποχέτευση και όπου αλλού, και στο δικό δίκτυο. Υποδομών, εσείς εννοείτε το δικό δίκτυο που ανήκει στο κομμάτι της περιφέρειας, δηλαδή το περιφερειακό δικό δίκτυο. Το δικό δίκτυο, το δικό μας, τα πρανή τα οποία έχουν καταρρεύσει και έχουν τις καταπτώσεις, τα φρεάτια των δρόμων δεξιά και αριστερά τα οποία έχουν κλείσει και έχουν φράξει, γιατί οι φερτές ύλες ήταν πάρα πολλές. Υπήρξαν παρεμβάσεις την πρώτη ώρα ακόμη, αλλά δεν πάμε να θέλουν αποκατάσταση αυτά που πάθαν ζημίες, για να μην έχουμε αύριο μεθαύριο προβλήματα. Και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, τα οποία δημιουργήθηκαν κατά το 48ο που μας πέρασε. Οι γέφυρες, οι οποίες σε κάποιο βαθμό έχουν υποστεί ζημίες, τα πρανή, σε οποιοδήποτε ποτάμι ή ρέμα κατεβαίνει και υπάρχουν εκεί προστατευτικά τα οποία έχουν πάθει ζημίες, θα πρέπει να αποκατασταθούν. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε σε βάθος χρόνου, μιας και άμεσα δεν μπορούν να γίνουν οι επισκευές τους. Άρα, αντιλαμβάνεστε πως έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα. Ελπίζουμε ότι θα πάψουν τα καιρικά φαινόμενα και θα μας δώσουν τη δυνατότητα να πούμε στα ρέματα εκεί όπου χρειάζεται να παρέμβουμε άμεσα και να το κάνουμε.
Ήδη από την πρώτη ώρα βέβαια υπήρχε ο εξοπλισμός ο δικός μας σε συνδρομή των Δήμων. Κάτι το οποίο έχω πει ότι τα τελευταία χρόνια, 4-5, μας έχει ο καιρός συνέχεια στην Τζίτα. Θα το πω πάρα πολύ απλά. Η Χαλκιδική είναι εδώ και 18 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, σε περισσότερες περιοχές και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Δεν πήγαμε, τι να θυμηθώ τώρα, τα περσινά χιόνια πήγαμε το καλοκαίρι στο κυκλώνα, από το κυκλώνα πήγαμε στις βροχές του Νοεμβρίου, από εκεί το Δεκεμβρίου, τώρα ξανά. Δηλαδή είμαστε σε μια συνεχή, θα το πω έτσι, εγρήγορση για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις συνθήκες που δημιουργούνται. Κάποιοι άνθρωποι που έχουν και πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, μάστερ κάνουν πάνω σε αυτά. Θεωρώ ότι είμαστε σε ένα καλό σημείο, ότι έχουμε τα μέγιστα συμβάλλει και συνδράμει και στους Δήμους και σε όλους όσους μας χρειάστηκαν. Ήμασταν εκεί. Ευχαριστήρια ιδιαίτερα και προς τις δημοτικές αρχές, κυρίως όμως στην πυροσβεστική, στην αστυνομία, σε όλα αυτά τα παιδιά που μας συνδράμουν κάθε φορά που έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Για τη Χαλκιδική θα πω ότι έχει αποκτηθεί ένα τέτοιο στις εθελοντικές ομάδες, ένα τέτοιο δίκτυο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ των φορέων που εμπλέκονται στην πολιτική προστασία, που ίσως δεν υπάρχει στην Ελλάδα καλύτερο. Είμαι ειλικρινής αυτό που λέω. Το ζω μέσα από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος, το πώς αντιμετωπίζονται σε άλλες περιοχές και βλέπω πώς αντιμετωπίζουμε και εμείς τα δικά μας. Μην ξεχνάμε ότι η Χαλκιδική, η Εύβοια και η πλευρά του Πηλίου είμαστε τα τελευταία 5-6 χρόνια οι περιοχές οι οποίες πλήττονται περισσότερο από κάθε άλλη περιφερειακή ενότητα στη χώρα. Ένα θέμα και που όμως... ρωτήσαμε, επιτρέψτε μου λίγο κύριε Αντιπεριφερειάρχη, για την οικονομία του χρόνου. Ρωτήθηκε και ο κύριος Δέμπλας, όπως ακούσατε προφανώς, όσον αφορά τις αυθαιρεσίες πάνω σε ρέματα ή σε άλλα ευαίσθητα κομμάτια σε πολλές περιοχές και όχι μόνο στη Σιθωνία. Και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Μάλαμα, έχει εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου και αναφέρει ότι ναι, μεν υπάρχουν αυθαιρεσίες. Αυτό είπε και ο κύριος Δέμπλας, αλλά τώρα από εδώ και πέρα δύο τα κρατούμενα. Οι αρχές προβαίνουν στις κατεδαφείς των αυθαιρέτων κτισμάτων, πράγμα που είναι σχεδόν αδύνατο σήμερα, ή πλέον τα έργα προσανατολίζονται στο να συμπεριλάβουν, να λάβουν υπόψη δηλαδή τις δομημένες, τους οικισμούς, τα σπίτια, τα ξενοδοχεία, τις μονάδες, ό,τι υπάρχει, και στη συνέχεια να γίνουν έργα βάσει αυτών των αρχών, με δεδομένο δηλαδή ότι υπάρχουν κτίσματα. Στη δική μου γνώση, καταρχήν, σιγά πρώτα. Αν πριν από 50-60 χρόνια είχαμε στο νου μας το τι μπορεί να συμβεί σήμερα, δεν θα κάναμε και αυτά που κάναμε. Και δευτερευόντως, εγώ είμαι από τους πρώτους. Πριν από 3 χρόνια, θα πάτε στη συνέδρια της ΕΝΠΕ που κάναμε στην Αθήνα και ήμουν εισηγητής για τα συγκεκριμένα θέματα της πολιτικής προστασίας. Είχα πει ότι θα πρέπει πλέον να μην προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα γεγονότα, τα πλημμυρικά φαινόμενα εντός των οικισμών, αλλά στα ανάντι πλέον, όπου θα προσπαθούμε να κόψουμε τη δύναμη του νερού που κατεβαίνει, ώστε να κατεβαίνει με μικρότερη ορμή και σε μικρότερες ποσότητες, δηλαδή να κερδίζουμε χρονική διάρκεια, στο πω έτσι, ώστε να μην έχουμε και πλημμυρικά φαινόμενα στα κατάντι. Δεν μπορούμε πλέον να πούμε να διορθώσουμε παθογένειες του παρελθόντος 60 ετών, 50 ετών. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχουν ξενοδοχεία τα οποία χτίστηκαν πλησίων των χυμάρων και των ποταμών σε επίπεδο Χαλκιδικής. Θα πάμε να κάνουμε αυτά. Βγήκαν νόμιμες άδειες, προφανώς, βάσει κάποιες νομοθεσίες, η οποία όρισε το διάστημα που θα πρέπει, διάστημα μιλάω το μετρικό, από όσο από την κήτη του ποταμού θα πρέπει να απέχει το οίκημα. Προφανώς δηλαδή κρατήθηκαν κάποιες νομοθεσίες. Από εκεί και μετά όμως, με την παρόδο του χρόνου, η κλιματική αλλαγή ήρθε για να μείνει, δεν ήρθε για να φύγει. Επομένως, κάθε χρόνο βλέπουμε ότι έχουμε τουλάχιστον 3-4 δύσκολες στιγμές που ζούμε, οι οποίες τα ίδια μέρη μας δημιουργούν πολύ μεγάλα προβλήματα. Άρα χρειάζεται κάποια επικαιροποίηση όλου του σχεδιασμού όταν γίνονται έργα. Βεβαίως. Μην ξεχνάμε ότι έγινε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από την μεγάλη πλημμύρα του 2000, αν θυμάμαι καλά, ή 2001 στην Παναγία. Έγινε πολλά βήματα αντιπλημμυρικής προστασίας σε επίπεδο νομού. Ναι, αλλά κάθε χρόνο έχουμε και κάτι διαφορετικό, κάθε χρόνο έχουμε και μια άλλη περιοχή, κάθε χρόνο έχουμε και ένα καινούργιο φαινόμενο. Είχαμε αντιμετωπίσει ξανά κυκλώνα. Το καλοκαίρι ζήσαμε απίστευτες στιγμές. Ζήσαμε μια κατάσταση την οποία δεν έχει ξαναβιώσει η Ελλάδα, όχι η Χαλκιδική, η Ελλάδα. Και προσπαθήσαμε και τα απεξήρδαμε για να μας ειλικρινείς μέσα σε μια εβδομάδα. Σταθήκαμε στα πόδια μας όρθιοι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να επικαιροποιήσουμε ακριβώς την αντιπλημμυρική προστασία σε επίπεδο νομών, δεν πω νομό, γιατί ισχύει για όλη τη χώρα, και να δούμε κάτω από ένα άλλο πρίσμα αυτό της άναρχης δόμησης που επικράτησε τα τελευταία 40-50 χρόνια, βγάζει την τελευταία δεκαετία. Δεν ισχύουν τα ίδια.
Επομένως, να τα λάβουμε υπόψη όλα εκείνα και να κινηθούμε τελείως διαφορετικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων Μάλιστα. που δημιουργούνται από τις καιρικές συνθήκες. Είναι μεγάλη η συζήτηση, βέβαια, κύριε Αντιπεριφερειάρχη. Σας ευχαριστώ προς το παρόν. Θα την ανοίξουμε από κοντά κάποια στιγμή όταν περάσει και όλη η κρίση του κορονοϊού. Και εγώ θα χαρώ. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά. Τώρα, ζημιές υπέστησαν πολλές περιοχές και στο Λαγκαδά από την περασμένη Πέμπτη κιόλας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δήμαρχος Λαγκαδά, ο κ. Ιωάννης Ταχματζίδης. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Σμιλή. Κύριε Δήμαρχε, από όλα το πιο σοβαρό νομίζω ότι μέχρι αυτή τη στιγμή είναι αποκλεισμένο το Αρδαμέρι στο Δήμο σας, όσον αφορά τις ζημιές που πάθατε. Ναι, έτσι είναι. Όπως πολύ ωραία περιέγραψε ο κ. Γιάννης Γιώργος, ο Αντιπεριφερειάρχης. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα πλέον σε ό,τι αφορά τα φυσικά φαινόμενα και θα πρέπει να υπάρξει ένας καινούριος σχεδιασμός γιατί οι παρεμβάσεις του ανθρώπου στη φύση είναι αυτές που κυρίως προκαλούν σήμερα τις όποιες ζημιές γίνονται. Σε ό,τι αφορά τώρα την περιοχή τη δική μας, είχαμε και σε άλλες περιοχές έτσι μικροζημίες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα με κορύφωση βέβαια τον δρόμο τον οποίο δείχνεται, το κοινοτικό δρόμο του Αδραμερίου, της κοινότητας του Αδραμερίου και είναι ο μοναδικός δρόμος που συνδέει το συγκεκριμένο χωριό με τον υπόλοιπο Δήμο. Το μισό οδόστρωμα σχεδόν βρέθηκε σε 7 μέτρα βάθος λόγω των κατολιστήσεων του εδάφους. Με αποτέλεσμα σήμερα το ένα ρεύμα να δίδεται με τα βίας στην κυκλοφορία. Και προφανώς όχι για μεγάλα οχήματα. Ναι, σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Μόνο για γεωταχή ή για ημιφορτηγά, γιατί πρέπει να εξυπηρετούν και οι κτηνοτρόφοι, αλλά και αυτό, και αυτό το ελέγχουμε. Πιθανόν να χρειαστεί να κλείσουμε και αυτό εφόσον η κατολίσθηση συνεχιστεί. Εμείς απευθύνθηκαμε στην περιφέρεια. Είναι ο τελικός αποδέκτης όλων αυτών των ετοιμάτων που έχουν σχέση με την πολιτική προστασία και περιμένουμε τώρα και την αντίδραση της περιφέρειας καθώς και του Υπουργείου που έχει σχέση με την πολιτική προστασία. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα μέχρι στιγμή σε άλλο, σε άλλη περιοχή του Δήμου τόσο σοβαρό? Όχι, όχι, όχι. Σε άλλη περιοχή όχι. Τα αυτό δίκτυα, είναι το ρεύμα, σοβαρό, νερό είναι κανονικά, λειτουργούν κανονικά είναι σε όλα κανονικά, τα σημεία ναι, του Δήμου. Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι μικρό πρόβλημα έτσι, ή πρόβλημα παρουσιάστηκε, το αντιμετωπίσαμε και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ταχματζίδη. Να είστε καλά, καλή σας να συνέχεια. Είστε καλά, να είστε καλά. Και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Αρδαμερίου, ο κύριος Δημήτρης Δαδάλας, στο τηλέφωνο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Πώς αντιμετωπίζετε στο Αρδαμέρι τώρα αυτή την κατάσταση? Έχουν προκληθεί προβλήματα τα τελευταία 24 ώρα λόγω αποκοπής, λόγω κλεισίματος του δρόμου? Ναι, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ήθελα να επισημάνω ότι μετά τις έντονες βροχοπτώσεις που ξεκινήσαν από 27 Μαρτίου, ήδη μία εβδομάδα και λίγο παραπάνω, δυστυχώς στις 5 Τετάρτου του 20, έπεσε πάρα πολύ χιόνι, το οποίο εμείς στη γλώσσα μας το λέμε βαρύ, με πολύ νερό, με αποτέλεσμα να γίνει κατολίσθηση σε ένα σημείο του δρόμου. Σε φάρδος του δρόμου κόπηκε το ένα το ρεύμα 4 μέτρα και μήκος 35 μέτρα. Το ένα το ρεύμα ήδη έχει τελείως αποκοπεί. Η συγκοινωνία με τα δυσκολίες διεξάγεται μόνο από γιοταχή. Τα βαρέα οχήματα τα έχουμε ειδοποιήσει όσο μπορούμε να μην περνάνε για να μην συμβεί κανένα ατύχημα. Από ό,τι μας είπε και ο Δήμαρχος δεν περνούν, ναι, ούτως ή άλλως δεν μπορούν να περάσουν από το σημείο. Δεν μπορούν να περάσουν. Είναι μία λωρίδα που είναι πάρα πολύ επικίνδυνα ανά πάσα στιγμή. Να πέσουν. Εγώ πρωί βράδυ πηγαίνω, έρχομαι εκεί στο σημείο για να δω μήπως υποχωρήσει και το υπόλοιπο για να προφυλάξουμε όσο μπορούμε τον κόσμο του Αρδαμερίου. Άλλη πρόσβαση στο χωριό για προμηθευτές, για μεγάλα οχήματα, για όποιον χρειάζεται? Όχι, να μεταβεί? Είναι η μοναδική πρόσβαση που συνδέει την κοινότητα Αρδαμερίου με την κοινότητα του Βασιλουδίου του Δήμου Λαγκαδά. Άρα τώρα τι θα κάνετε κύριε Δαδάλα, πόσο καιρό μπορείτε να περιμένετε με αυτές τις συνθήκες? Αυτή τη στιγμή σε συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο Ιωάννη Ταχματζίδη, βρισκόμαστε σε επαφές ώστε να βελτιώσουμε λίγο και το υπάρχον
υπόλοιπο τμήμα που έμεινε, επειδή έχει λάσπη και όλα αυτά και δυσκολεύονται και τα γεωταχή, ώστε να αποκαταστήσουμε. Το θέμα είναι ότι ως Δήμος Λαγκαδάς με 48 χωριά υπάρχει φοβερή οικονομική κρίση, δεν υπάρχουν χρήματα και πιστεύουμε ότι με το αίτημα που έχει κάνει ο κύριος Δήμαρχος προς το Υπουργείο της, προς την Περιφέρεια για να κηρυχθεί το αρδαμέρι έκτακτης ανάγκης, να καλυφθεί από πόρους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Για να γίνει γραμματείας. Ο δρόμος, λέτε τώρα. Για να γίνει να ο δρόμος, να αποκατασταθεί. Στο γιατί... μεταξύ, αν χρειαστεί πρόσβαση σε μονάδες υγείας του πληθυσμού στο Αρδαμέρι των συντοπιτών σας. Π.χ. για ένα παράδειγμα για ασθενοφόρο θα μπορέσει να περάσει. Μάλιστα. Μεγαλύτερο όχημα δεν μπορεί να περάσει και εδώ είναι τα δύσκολα. Ήδη οι κτηνοτρόφοι μας που έχουν τα γάλατα αναγκάζονται επιπλέον να ταλαιπωρούνται και να μεταφέρουν το γάλα σε ένα άλλο σημείο και να περιμένουν εκεί, και αν ξεκινήσει ήδη με ζέστη και με αυτά θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, γιατί ως συνήθως το διατηρούν σε παγολεκάνες και δεν υπάρχει σημείο ώστε να στήσουν όλοι μαζί τις παγολεκάνες και να έχουν ρεύμα για να διατηρήσουν το γάλα και θα έχουν απώλειες εισοδήματος. Πέραν αυτού το λεωφορείο ήδη συγκοινωνία έχει κοπεί. Ευτυχώς από τη μια ο κορονοϊός έχει κλείσει τα σχολεία και δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά με το αν θα αποκατασταθούν τα σχολεία θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα για τη μεταφορά των μαθητών μας. Ας ελπίσουμε στο μεσοδιάστημα να γίνει κάτι προς την κατεύθυνση επισκευής του δρόμου. Στο μεσοδιάστημα πάντα μιλάμε, αυτό το διάστημα που είναι έτσι κι αλλιώς. Εάν δεν υπάρξει χρηματοδότηση από πλευράς Υπουργείου, δεν μπορεί να γίνει ο δρόμος. Μάλιστα. Θα το παρακολουθούμε, κύριε Δαδάλα. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε, να είστε καλά. Καλά. Καλό σας κουράγιο. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για την τακτική ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας όσον αφορά την πανδημία του κορονοϊού σε λίγα λεπτά.